Καλησπέρα, Νικήτα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ενώ ήσασταν στη Βουλή, ενημερωθήκατε για την όλη κατάσταση έξω από τα γραφεία του κόμματος. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει ήταν μια προμελετημένη και προσχεδιασμένη τραμπουκική ενέργεια σε βάρος των κεντρικών γραφείων της ΕΔΕΚ. Συγκεκριμένη ομάδα που συμμετείχε στις διαδηλώσεις έξω από τη Βουλή επεχείρησε, αφού προηγουμένως χρημάτισε τους ιαλοπίνακες των γραφείων με φωτοβολίδα η οποία ρίχτηκε εντός να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ευτυχώς το επαγγελματικό προσωπικό της ΕΔΕΚ που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στα γραφεία, όχι του ισογείου αλλά των ορόφων, διαπίστωσε το πρόβλημα και με πυροσβεστήρες κατέσβησαν την φωτιά που άρχισε να εκτελήσεται και ως εκ τούτου έχουν περιοριστεί σημαντικά οι ζημιές οι οποίες έχουν γίνει. Έχετε επιστρέψει τώρα στην Βουλή, κύριε Σιζόπουλε? Έχω επιστρέψει στη Βουλή. Αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες εμείς δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε ανεύθυνα για αυτή την περίπτωση. Με συνέστημα ψυχραιμίας και ευθύνης θα διαχειριστούμε το όλο θέμα. Όμως το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η ΕΔΕΚ δεν εκβιάζεται και δεν εκφοβίζεται από κανένα έναντι οποιοδήποτε τιμήματος. Αυτό το καταγράφει η ιστορία του κόμματος από το 1969 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου, αυτοί οι οποίοι επιχειρούν άμεσα ή έμμεσα να εκφοβήσουν την ΕΔΕΚ, γιατί υπήρχαν και άλλα φαινόμενα εντός της ημέρας προσπάθειας εκφοβισμού, θα πέσουν στο κενό. Τώρα από πλευράς προϋπολογισμού, τι θα κάνει η ΕΔΕΚ, θα ψηφίσετε τον προϋπολογισμό? Νικήτα, θα το ανακοινώσουμε σε λίγο όταν ολοκληρωθούν οι τροπολογίες. Κάντε έτσι λίγο υπομονή. Γιατί δεν το λέτε από τώρα? Γιατί ακριβώς αναμένουμε να ολοκληρωθεί και η διαδικασία των τροπολογίων για να έχουμε μια συνολική και καθαρή εικόνα για το πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό η υπευθυνότητα να επιδεικνύεται την ώρα που πρέπει και όπως πρέπει. Ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα.